Είχαμε χθες την παρουσία και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν είπε τίποτα ο Τσίπρας. Δεν είπε κουβέντα επί της ουσίας. Ποιο μου θυμίζει. Λοιπόν, του Σουνίου και της Ραφίνας. Ποιο μου θυμίζει. Εντάξει, πιο ενεργητικός είναι αυτός. Γιατί βγαίνει και μιλάει, ψιλομιλάει σε συνέδρια και τέτοια. Ναι. Ο άλλος έκανε να μιλήσει σε συνέδρια 15 χρόνια, αδερφέ. Πέρυσι είχε κάνει μια πολύ ωραία δήλωση, τεράστια δήλωση μετά την ψηφοφορία του. Και είδες πώς πήγε. Και είδαμε πώς πήγε. Γι' αυτό λέω. Φέτος τίποτα. Πήγε λοιπόν. Υποψήφιοι, λέει, η μέρα των υποψηφίων είναι κτλ. Yeah. Δηλαδή... Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει ο πρώην πρόεδρος και ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τον ακούσουμε τι είπε. Στο σπίτι μου, απέναντι πήγε ψηφίσει. Ναι, εκεί στην Κυψέλη, ε. Πώς πάει, δηλαδή. Πάρα πολύ καλή Κυψέλη. Μια χαρά που είναι. Πολύ ευχαριστημένη. Γιατί ένα θέμα σήμερα δεν είναι. Ένα θέμα είναι ποιοι θα βγουν στο δεύτερο γύρο. Ένα πιο σημαντικό είναι πώς θα έρθουν να ψηφίσουν. Παιδιά, είπαμε, δεν θέλω να κάνω κάποια δήλωση. Σήμερα μιλάνε στα μέλη του κόμματος. Οι υποψήφοι. Δεύτερο γύρο πρόεδρε δεν είχε τελικά. Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν τα έχεις δει τα αποτελέσματα, αλλά βγήκε ο Φάμελος από χθες. Δεν το πέτυχες. Βέβαια, όλο αυτό που βλέπεις, λέει, συμμετοχή και τα λοιπά, έχετε ευθύνη, κύριε πρόεδρε, το ξέρετε. Καλά, έτσι, όλοι ευθύνη. Κοίταξε, ο Τσίπρας έχει ευθύνη γιατί δεν εγγυήθηκε τη συνέχεια, θα μου πεις. Απ' την άλλη, ο Τσίπρας, βέβαια, πρόσεξε. Την ευθύνη του που το αφορούσε το εκλογικό αποτέλεσμα την πήρε πρώτος. Δεν του λέει κανένας φύγε. Για το δικό του αποτέλεσμα. Για το δικό του αποτέλεσμα. Το εκλογικό. Και έφυγε. Το εκλογικό, ναι. Μη συνηθισμένο γενικά, γιατί και στην αριστερά έχουν μια παράδοση, τη χάνουμε αλλά μένουμε. Ναι, ναι. Ο Τσίπρας έφυγε. Ισχύει. Την ανέλαβε την ευθύνη σε νεαρή ηλικία, χωρίς να του λέει κανένας φύγε επί της ουσίας. Μπορούσε να τον αμφισβητήσει και κανένας. Τέλος πάντων.